χέρια σας στο χαρτί την απάντηση ουσιαστικά την του, απάντηση τζάμπα. του Τζάμπου για ποιο λόγο τους κάναμε ανάκληση και μάλιστα έχουμε ένα περιεχόμενο το οποίο είναι αρκετά απειλητικό για μας ότι δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας και την κάνουν αυτοί ε, στις 21 Ιανουαρίου σε μια συγκέντρωση που είχαμε με εκπροσώπους του Τζάμπο, παρουσία του κυρίου Αντιπεριφερειάρχου και των υπαλλήλων μου, συνονοηθήκαμε ότι εντός μια εβδομάδα το αργότερο θα υποβάλει ερωτηματολόγιο για καινούργια διοδότηση χώρου και τον υπόλοιπο χώρο θα τον μετέτρεπε σε πολυκατάστημα, δεν ξέρουμε τι. Περιμέναμε ένα μήνα ακριβώς. Στις 21 Δευτέρου στείλαμε πίσω τα χαρτιά του Τζάμπο ότι δεν κατέθεσαν φάκελο με ερωτηματολόγιο όπως αδειοδοτούνται οι μονάδες αυτές και τους καλέσαμε σε απολογία. Τους δώσαμε χρονικό διάστημα πέντε εργασί... εργασίμων ημερών και τους είπαμε αν δεν συμμορφωθούν στο διάστημα αυτό θα τους κάνουμε ανάκληση της άδειας. Στις 27 του μηνός ημέρα 5, που έλειξε η προθεσμία, τους ξανατηλεφωνήσαμε για να είμαστε και τυπικά εντάξει, γιατί δεν είμαστε κατά κανενός, ότι αν μέχρι σήμερα, τελευταία μέρα, δεν υποβάλετε ερωτηματολόγιο, θα σας κάνουμε ανάκληση της αδείας όπως και έγινε. Εμείς την ανάκληση την αναρτήσαμε στο διαδίκτυο και όποιος την πήρε από εκεί την πήρε, το μόνο που δώσαμε αντίγραφο της Ανάκλησης ήταν στον Εμπορικό Σύλλογο και μάλιστα στον κύριο Αρσενιάδη, ο οποίος ζήτησε ένα αντίγραφο για να ξέρει την όλη υπόθεση. Ενώ περιμέναμε να νομιμοποιήσει το κτίριο και τα αυθαίρετα μέσω της πολεοδομίας, σήμερα λάβαμε μια επιστολή, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι παρανόμαστε κάναμε ανάκληση της άδεια και ότι συντελείται το αντικείμενο στο οποίο έχει αδειοδοτηθεί. Κάθε πολίτης της Καβάλας ξέρει τι πουλάει το τζάμπο, αν πουλάει μονάχα παιχνίδια και ποδήλατα όπως λέει ή αν πουλάει κάθε ...είδος και οικιακής χρήσεως, ένδυσης, υπόδεισης κτλ. Βάσει του ότι δεν εφαρμοζόταν η δραστηριότητα. Εμείς κάναμε ανάκληση της αδείας. Θα εξαντλήσουμε και το τελευταίο περιθώριο. Οπότε όταν λήξει ο χρόνος δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο είναι για να μην παραπλανώ ούτε εσάς ούτε το κοινό. Ε, θα ζητήσω από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και παρουσία του εισαγγελέα με αστυνομικό όργανο να κλείσουμε το τζάμπο και όχι να κάνουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματο γιατί ξέρω ότι υπάρχουν γεννήτριε. Θα περιμένουμε το χρόνο. Έχουμε επαφή και με τον κύριο Περιφερειάρχη και με τον Γενικό μου Διευθυντή και θα πράξουμε προ το καλό όλων γιατί και στο τζάμπο υπάρχουν εργαζόμενοι και στο. Στην κοινωνία της Καβάλας υπάρχουν καταστήματα τα οποία πρέπει να δουλέψουν με... και να ζήσουν και αυτοί. Εμείς θα κάνουμε ό,τι λέει ο νόμος. Χωρίς να γύρουμε υπέρ της μίας πλευράς ή της άλλης. Ευχαριστώ. Άρα λοιπόν το κλείσιμο του τζάμπο είναι ζήτημα της περιφέρειας ή της δημοτικής αστυνομίας. Τώρα. Εμείς κάνουμε διαταγής φραγίσιους. Οι αρμοδιότητες είναι σήμερα για τη Δημοτική Αστυνομία ένα παράνομο κτίριο το οποίο δεν διαθέτει άδεια από τη στιγμή που κάναμε εμείς ανάκληση της άδειας. Η Δημαρχία έχει δύο νομικούς συμβούλους, εμείς δεν έχουμε κανέναν. Ας ρωτηθούν οι από αυτού για να μάθουν το αληθές. Η υπόθεση του Τζάμπου, λοιπόν, μια πιθα... ένα πιθανό κλείσιμο. Ποια είναι η δικαιοδοσία, είναι τη δημοτική αστυνομία ή τη περιφέρεια. Ε, σύμφωνα και με τη συμβουλή τη νομική υπηρεσία του Δήμου, οι ισχύουσε διατάξει αναφέρουν ότι η άρση λειτουργία ενό καταστήματο γίνεται από την αρχή η οποία εκδίδει την άδεια λειτουργία. Και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ο Δημο Καβάλα, αλλά είναι η Υπηρεσία Εμπορίου και Βιομηχανία. Έχουμε έρθει σε επαφή με τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Βεβαίω και να προσφέρουμε την αρρωγή μα ω προ το τεχνικό κομμάτι, πώ μπορεί να γίνει μια σφράγιση και από ποιου. Αλλά όσον αφορά το ποιο έχει την δυνατότητα σφράγηση και υλοποίηση αυτή τη πράξη, σίγουρα δεν είναι ο Δήμο Καβάλα και η Δημοτική Αστυνομία. Για ποιο λόγο τότε οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι είναι υπόθεση τη Δημοτική Αστυνομία και γιατί υπάρχουν παρεμμονίε. Δεν το γνωρίζω αυτό γιατί προφανώς δεν γνωρίζω να σας πω γιατί οι ίδιοι ισχυρίζονται. Πάντως η τηλεφωνική επικοινωνία που είχα και με την Διεύθυνση Εμπορίου δεν υπήρξε τέτοιος ισχυρισμός. Βεβαίως και να προσφέρουμε τη συνεργασία μας σε οποιοδήποτε κομμάτι και αν χρειαστούν. Βεβαίως να προσφέρουμε την βοήθειά μας αλλά τηρώντας πάντα το γράμμα του νόμου, τουλάχιστον ισχύουν στις διατάξεις που υπάρχουν και από αυτές που ενημερωνόμαστε και λειτουργούμε και ως Δημοτική Αστυνομία και ως Δήμος Καβάλας, δεν αναφέρουν, ε, δεν αναφέρουν σε καμία συγκεκριμένη διάταξη ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε ε, άρση ή σφράγιση του καταστήματος όσον αφορά τη λειτουργία ε, του συγκεκριμένου καταστήματος από τη στιγμή που δεν έχει εκδώσει ο Δήμος Καβάλας ε, την άδεια λειτουργίας. Νομίζω ότι η απάντηση αυτή είναι όλο υπέκφυγές αλλά οι υπηρεσίες έχουν πάρει την εντολή να ενεργήσουν όπως προβλέπεται από τις νομοθετικές διατάξεις και αυτό κάνουμε και σε συνεννόηση με την Γενική Διεύθυνση της Περιφέρειας θα προχωρήσουμε όπως προβλέπεται ε, δεν θα το αφήσουμε έτσι το θέμα, θα πρέπει όποιο πολυκατάστημα ε, λειτουργεί να έχει τις απαραίτητες άδειες που θα πρέπει να έχει για να λειτουργεί νόμιμα. Δεν έχουμε κανένα λόγο να αφήνουμε έτσι ε, ασίδωτη την αγορά, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν και συμφέροντα και άλλοι επαγγελματίες τα οποία πλήττονται λόγω των παρανομιών που υπάρχουν. Οπότε η κατεύθυνσή σας ποια είναι, να το κλείσουμε τον τζάμπο. Η κατεύθυνση δική μας είναι να παρένεση προς το τζάμπο να πράξει τα νόμιμα για να μην έχει πρόβλημα. Και νομίζω ότι αυτό θα το επιδιώξουμε μέχρι την τελευταία στιγμή.